πάμε τώρα σε ένα άλλο περιβάλλον, σε ένα περιβάλλον που θυμίζει Αμερική ενδεχομένως, θα έλεγα. Ή, όπως είπε και ο αρχισυντάκτης νωρίτερα σήμερα το πρωί που το συζητούσαμε, κάτι από ταινία του Ταραντίνο. Ο Κωνσταντίνος ο Ντάφλος βρίσκεται κάπου... Α, εδώ, τι έχουμε εδώ, έχει βάλει και κράνος. Εσύ είσαι, παιδί μου. Εσύ είσαι. Μάριον, απάντησε. Είμαι εγώ. Δεν υπάρχει κάποιο λάθος. Το έχω πιστέψει και εγώ πια ότι είμαι Easy Rider. Το έχω ζήσει γενικά ότι είμαι τώρα, ας πούμε, στα δεκαετία του 50, 1952-53, ας πούμε, κάπως έτσι. Ναι. Ότι είμαι στο ιστορικό, στο Historic Road, το 66, το Route 66. Και έχω ξεκινήσει, ας πούμε, από το San Francisco και πάω προς το Los Angeles. Διασχίζεις την Αμερική. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Έχω... Στην Αμερική, βεβαίως. Έχω κατακουραστεί, έχω κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα. Ναι. Και βλέπετε και πίσω μου ότι βρήκα να ξαποστάσω ένα αυθεντικό αμερικανικό diner. Είναι τα γνωστά αυτά, τα αυθεντικά, τα αμερικάνικα, τα εστιατόρια, τα οποία έμπαινε παλιά μέσα ο κόσμος να ξαποστάσει, να ξεκουραστεί, να δροσιστεί. Θα μου πεις τώρα αυτό αλήθεια, μου λες, είσαι στην Αμερική, το τέτοιο budget υπάρχει. Όχι, η αλήθεια είναι ότι όλο αυτό το αμερικανικό, το παραδοσιακό πλαίσιο είναι στο 72ο χιλιόμετρο της Παλαιάς Αθηνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου, στους Αγίους Θεοδόρους. Πάμε λοιπόν να μπούμε για πρώτη φορά σε ένα αυθεντικό αμερικανικό diner και βλέπετε αυτό ακριβώς το diner, το εστιατόριο, είναι εμπνευσμένο από τα βαγόνια του τρένου και γι' αυτό και είναι εδώ έτσι αντικριστά. Ήταν κάποτε λοιπόν βαγόνια και στη συνέχεια έγιναν κανονικά εστιατόρια. Βγάζεις και το δερμάτινο, ναι, και είσαι έτοιμος. Και πρόσεξε με, είχα και κρόση, όχι απλό δερμάτινο, μιλάμε για το δερμάτινο και κράνος πριν που ήταν συλλεκτικό. Αμερικανικό εστιατόριο χωρίς μπέργκερ δεν υπάρχει πιθανότητα, δηλαδή είναι σαν τη δικιά μας σαλάτα χωρίς φέτα. Έχεις παραγγείλει, άσε η φέτα θα κρυβίνει κιόλας τώρα. Δεν ήταν καλά τα νέα. Έχω παραγγείλει και ήρθε η παραγγελία. Αυτά είναι τα ωραία τα αμερικανικά τα πιάτα. Καλωσορίζω τον Νίκο, τον κύριο Νίκο που είναι εδώ ιδιοκτήτης. Κύριε Νίκο, καλησπέρα μας. Αυτή πραγματικά είναι λες και είμαστε στο Τέξας, σε κάποια επαρχία έτσι της Νέας Υόρκης, της Αμερικής, που πολύ πολύ παλιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ τι κόσμο συναντάμε τώρα, ας πούμε, για καφέ, για φαγητό. Βεβαίως. Και ο κόσμος που συναντάμε εδώ πέρα, βασικά έρχονται οι φίλοι με τις μοτοσυκλέτες. Α, οι μηχανόβοι, είναι στέκι μηχανόβιο, να το πούμε φυσικά έτσι. Από εκεί πέρα όλος ο κόσμος μας αγαπάει και έρχεται. Και πολύ φυσικά έρχεστε εδώ για να φάτε, να πιείτε το καφεδάκι σας. Έχουν γίνει και πολλά γυρίσματα από ταινίες μέχρι διαφημιστικά εδώ, έτσι. Ναι. Έχουν γίνει πάρα πολλά και γίνονται συνέχεια. Πόσα χρόνια είναι εκεί αυτό το στέκι, Κωνσταντίνε, και κάποιος μάλλον πρέπει να το ξέρει, γιατί μιλάμε για την παλιά εθνική Αθηνών Κορίνθου και είναι ένα αναπαλαιωμένο βενζινάδικο. Εκεί υπήρχε βενζινάδικο. Εδώ υπάρχει βενζινάδικο ακριβώς απ' έξω και ρωτάει και η Μάριον Μιχελιδάκη από το πλατό μας αν αυτό είναι αναπαλαιωμένος χώρος ή αν το κάνατε εσείς από την αρχή όλο αυτό. Για τον ντάινερ εννοείς. Για τον ντάινερ, για το εστιατόριο, ναι. Το κάναμε ακριβώς επειδή ήταν το βενζινάδικο τόσο παλιό και για να μην πάμε στα καινούρια μοντέλα. Έτσι. Αποφασίσαμε να βγάλουμε. Παραδοσιακά. Έτσι ακριβώς. Και θέλω να σας πω ότι η διαδρομή όλη από την παλιά Εθνική Οδό, αν πας σιγά σιγά και προσεκτικά, είναι εξαιρετική. Έχεις μόνο θεά θάλασσα. Θέλω να σε σηκώσω για να πάω και στην μπάρα. Δεν θα σηκωθείτε. Περίμενε. Πού πας, καλέ, θα αφήσεις τον μπέργκερ. Φάει μια μπουκιά. Όχι, θέλω να μου πεις αν είναι νόστιμο. Νόστιμο. Είναι νόστιμο. Περίμενε, θα φάω μια πατατούλα να δοκιμάσω. Για να δω. Σε ζηλεύει όλο το πλατό εδώ, έχω να σου πω τώρα, ναι. Είναι και μεσημέρι, κατάλαβες, είναι δύσκολη η ώρα. Έλα. Θέλω και milkshake, έτσι. Θέλω και δεν υπάρχει. Αμερική χωρίς milkshake δεν υπάρχει περίπτωση. Πάω λοιπόν στην μπάρα. Και εδώ είναι ο Μίλτος, ένας εξαιρετικός τύπος. Είναι ο αρχιτέκτονας και εμπνευστής αυτού εδώ του χώρου. Μίλτο, καλησπέρα. Έχω δύο μικρόφωνα του τρελού. Μίλτο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Πες μου λίγο πώς ξεκίνησε αυτή εδώ η ιδέα και πόσο καιρό σας πήρε να βρείτε όλα αυτά τα αντικείμενα. Εμείς είμαστε οι ιδιοκτήτες του βενζινάδικου, εγώ και ο ξαδερφός μου. Κάποια στιγμή είπαμε να το ανακαινήσουμε. Και λέμε δεν το αναπαλαιώνουμε, αντί να το ανακαινήσουμε. Οπότε φτιάξαμε το βενζινάδικο, κάποια στιγμή ήρθε και το ντάινερ. Και έτσι είναι αυτό που βλέπετε. Στην Αμερική σήμερα υπάρχουν ντάινερ ακόμα. Σε πολλές περιοχές υπάρχουν. Βέβαια έχουν γίνει σούπερ μάρκετ, έχουν γίνει τεράστια. Υπάρχουν κάποια μικρά ντάινερ ακόμα.
και είναι περίπου σε και αυτό. Και φυσικά να πούμε ότι το Route 66 στο ιστορικό ήταν ο δρόμος της ελπίδας. Έφευγαν στην ουσία από το Σικάγο, κέντρο και πήγαιναν στις ακτές, έτσι, για να μπορέσουν να κάνουν μια νέα ζωή και να περάσουν. Κάποια στιγμή όμως μετά το 50 αυτό έγινε ένας δρόμος που ήταν ο επιχειρηματικός δρόμος της Αμερικής. Να. Δηλαδή πήγαινε πάρα πολλά και μοτέλ και ντάινερ και έτσι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι θέλω να σας αφήσω με μια γουλιά από παραδοσιακό αμερικανικό milkshake που πάει πάρα πολύ ωραία για να δω. Θα είναι τόσο ωραίο όσο το μπέργκερ και όσο η πατατούλα. Καλή όρεξη, Κωνσταντίνε. Καλή όρεξη. Μην πεις ότι δεν περνάς καλά μαζί μας μετά, ε. Λοιπόν. Περνάω εξαιρετικά. Σας στέλνω την αγάπη μου και ένα αμερικάνικο milkshake. Ναι, Κωνσταντίνε. Εντάξει, δεν παίζει δίκαια. Δεν είναι σκάνδαλο πια. Δεν παίζει δίκαια. Είναι σκάνδαλο, δεν γίνεται. Όχι, να πούμε και να μαρτυρήσουμε, δεν φέρνει τίποτα στο βραβείο. Όχι, εντάξει, μην είμαστε άνθρωποι. Είχε φέρει. Είχε φέρει. Είχε φέρει προχθές. Άρα δεν κρατήσατε τίποτα για την παρουσία. Αυτό μάλλον. Και είπα να μην το πω, αλλά τα είχαμε φάει κρυφά. Συγγνώμη. Ναι, έφερε. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Άλλη.